Τι έγινε με Κιμπόκο Παναγιωτάκη και Σασιρμάδες στην Τούμπα σήμερα. Μας την έπεσε ο Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης, αυτός ο οποίος ήταν ο πιο πώς το λένε, ο πιο άγριος, είναι γειτονάς μου. Αυτός που μου, αυτοί που μου κάνανε επίθεση, όχι επίθεση, δεν κάνανε επίθεση. Ήταν φραστική. Μια λεκτική αντιπαράθεση. Ναι, ήταν μια αντιπαράθεση, παράπονο. Και να μην φέρνουμε Ολυμπιακούς στην εκπομπή, γιατί τρελαίνονται. Τρελαίνονται. Δεν κουστάρουν Ολυμπιακούς. Για ποιο λόγο να μην ακούγονται Ολυμπιακοί στη Βόρεια Ελλάδα? Γιατί λένε ότι εμείς κάτω στην Αθήνα δεν θα φωνάξουν πάω οξύ, ας πούμε, στην Αίρα Σπορ. Να μιλήσει. Πρέπει να σκεφτεί. Φωνάξουν, ξέρω εγώ, στο σπορτ, πώς τα λένε τα ραδιόφωνα, δεν τα ξέρω. Πρέπει να σου πω την αλήθεια, επειδή έχω ζήσει και στην Αθήνα, δεν ξέρω, και στη Θεσσαλονίκη, και στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο κάτω δεν το ξέρω τι κάνουν. Δεν κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πλατειακά δεν υπάρχει καμία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ορθώς, δηλαδή, επειδή υπάρχει το εμπορικό κριτήριο. Για ποιο λόγο να μιλήσουν για ΠΑΟΚ όταν δεν υπάρχει κοινό? Ναι. Είναι λογικό. Εμπόριο κάνουν οι άνθρωποι. Λεφτά θέλουν να βγάλουν, να ζήσουν. Ναι. Να ζήσουν. Εδώ όμως, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα εντάξει δεν τίθεται θέμα. Επίσης έχουν παράπονα από τον κόκκινο. Καλώς υπάρχει. Διότι αυτό το θέμα, στο έρχονται. Επεισόδιο που έγινε στη Μίκρα. Που το Σάββατο, στο Χάντβολ. Πήγαν οι Ηρακλειδείς εκεί κτλ. Δεν είπε ο κόκκινος ότι πιάσαν τέσσερις Ηρακλειδείς και του ένα φύγε το παπούτσι και του πλακώσανε. Αυτά τα οπαδικά είναι λίγο επικίνδυνα. Γιατί πρέπει να ξέρεις καλά το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Γιατί εντάξει, που τώρα, κάτι και ένα φιγούρ. Σαν, σαν πολεμικός ανταποκριτής είναι τώρα. Κοίταξε να δεις. Μπάλα ξέρουμε, μπάλα βλέπουμε, διορθωνόμαστε και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και οι οπαδοί που έχουν τους δικούς τους κωδικούς επικοινωνίας. Αν εμείς πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, έχουν παράπονο. Κατάλαβες. Δηλαδή υπάρχει οπαδική τιμή και. Βεβαίως. Σου λέει πήγε, σου λέει εκεί πέρα, κάναν μαγιά στα γυναικόπεδα. Εμείς τους τσακώσαμε τους τέσσερις και τους πλακώσαμε. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Κάνετε αβάντο στους Ηρακλειδείς. Ήταν ένα από τα θέματα που το ένα ήταν με τους Ολυμπιακούς. Δεν γουστάρουμε Ολυμπιακούς κτλ. Γιατί η ομάδα είναι πολύ απογοητευμένη κτλ. Δεν έχω παράπονο τιμιότητος. Έτσι, ότι χρηματιζόμαστε κτλ. Μας είπαν τα παράπονά τους. Ήταν νευριασμένοι πάρα πολύ. Ο Παναγιωτάκης είναι γειτονάς μου. Πάω ξύ, να μου από μικρό. Δηλαδή έρχεται στο καφενείο, θα με κεράσει ένα καφέ. Όχι, ρε, του λέω, δεν σε κεράσει. Επειδή δεν τον κερνάω καφέ, ξεσήκωσε ολόκληρη την κερκίδα, να πούμε. Ήταν ικανός, λένε, να ξεσηκώσει ολόκληρη την. Ήρθε στο γήπεδο, τι. Πάει ο Παναγιωτάκης, πάει παντού. Πάει στο γήπεδο. Ήρθε τελικό, έψιμο. Ο Παναγιωτάκης είναι, χτυπάει τα πέναλτι. Εντάξει, είναι ένα λίγο πιο έτσι. Ελαφρύ, α πούμε, εντάξει. Εντάξει. Αλλά φανατικό παοξή και τα λοιπά. Πώ το λένε, παιδί μου. Ζει για τον ΠΑΟΚ, πώς το λένε. Καλά είναι, κάνει. Είναι γειτονά. Καλά κάνει. Αφιλοκριτός, φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να το εννοώ. Δεν είναι από τους γνωστούς οπαδούς, γιατί δεν στους άλλους είναι και έχουμε χορτάσει από τέτοιους. Όχι, τα πετσιά ήταν οι άλλοι τώρα. Αυτός ήταν το σόου. Άλλοι ήταν τα πετσιά, οι οποίοι ήταν, πώς το λένε, βαρβατήλα. Ο Παναγιωτάκης είναι άλλο στυλ. Δεν είναι καμιά σχέση με τους παοξίδες που είναι στο πέταλο, που βαράνε τύμπανα, που κάνουν. Όταν πηγαίνω εγώ στο γήπεδο, σε όποιο γήπεδο πάω, δεν γουστάρω να κάθομαι στους δημοσιογράφους αποστηρωμένος και τα λοιπά, στην καρέκλα, γιατί μου λένε έλα κάτσε στην καρέκλα πάνω και τα λοιπά. Όχι ρε φίλε, θέλω να ακούσω το κοινό, θέλω να φαγωθώ με το κοινό, θέλω να ακούσω τον πινελίκι από το κοινό, θέλω να αγκαλιαστώ με το κοινό, είτε με τη θετική του πλευρά είτε με την αρνητική. Δεν γουστάρω να πηγαίνω με τους γραβατάκηδες και τους, πώς τους λένε ρε παιδί μου, τους μυρωδάτους εκεί και τους χλεμπονιάριδες εκεί, τους δημοσιοσχετίστες. Προτιμώ να ακούσω γαυγίσματα, παράπονα, σκουντιές και τα λοιπά. Εντάξει, είπα να μας μαχαιρώσουν και όλα, αλλά εντάξει, εγώ τα δέχομαι όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι αποστηρωμένος. Και τώρα αυτά που γράφουν επίθεση, δεν μ' αρέσει τώρα. Ποιος τα είπε, ποιος τα έκανε, πού τα γράψαν, πού τα κάνανε. Έχει γίνει σαν χαμός στα social media. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Και ό,τι είπαμε είναι δικό μας θέμα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχα τα παράπονα τους, είπα ένα μικρό κομμάτι γιατί συζητήσαμε κι άλλο. Πόσο καιρό έχεις να πας στο γήπεδο της Τούμπας? Μέσα. Μέσα. Έχω 1,5 χρόνο. Είχα πάει σε 3-4 παιχνίδια χειμώνα καιρό με κουκούλες και τέτοια για να μην γνωρίζουν. Αλλά τώρα αφού. Με τα άμυγα και τα λοιπά. Τώρα... Με τα σκουφιά. Φαντάζομαι στήριο κανονικά. Στήριο κανονικά. Πάντα πληρώνω. Ποτέ δεν πάω τζάμπα στο γήπεδο. Ποτέ δεν πάω τζάμπα στο γήπεδο γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να θέλω να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο και να είμαι, λέω, είμαι δημοσιογράφος και τα λοιπά. Ή δε, να λέω δεν είμαι δημοσιογράφος και να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο. Εγώ έχω ξεχωρίσει τους ρόλους μου. Έχω ξεχωρίσει τους ρόλους μου στη ζωή. Τι είμαι και τι δεν είμαι. Ήθελα να ακούσω τα παράπονά τους με επιχειρήματα. Γιατί ξέρεις τι είναι. Άλλο είναι να έρθουν 10 άτομα να σε βρίζουν και να σε τραμπουκίσουν. Και άλλο να έρθουν και να σου πούνε έχω αυτό ρε το παράπονο και εκείνο το παράπονο. Ήταν πολύ αντρίκιο, πολύ δικό μας. Πολύ τουμπιώτικο ήταν.
Λοιπόν, γιατί γράφτηκαν πολλά στο site για το επεισόδιο. Ήταν δικό μας θέμα, του Μπιώτικο. Εσωκομματικό, πώς το λένε, όχι σαν ΠΑΟΚ, σαν γειτονιά. Τις περιοχές. Είναι γειτονές μου, ναι, με αυτούς που είχαμε την αντιπαράθεση. Όχι, δεν είπα, τα παράπονά τους. Οι Τουμπιώτες όταν εκφράζουν παράπονα, δεν τα εκφράζουν στον πληθυντικό. Έχουν δικό τους τρόπο. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αποστηρωμένο από μένα. Φιλιά.